Αλλά είδα τι έκανε στον Ολυμπιακό, τίποτα. Εμπρός. Ναι, ράσω το τραγούδι σε αγγελιά σου, ράσω. Και χιλιάδες ρίλοι γαμάνε το τριφύλι. Για μια τελένε ο Παναθηναϊκός. Πιο καλά δεν το πάω από εκείνον και το ρουβά της εποχής. Ο... πώς το λέγανε αυτό. Πόρε που το ξέρεις. Ο Μενιδιάτης. Όχι ο Μενιδιάτης. Ένας. Ρε ο ρουβά της εποχής. Πώς το λέγανε το ρουβά της εποχής. Πόρε που μου. Κάναμε και ένα χορό μαζί. Α ναι. Είχαμε κάνει ένα χορό. Η θύρα 7 παλιά. Πολύ παλιά. Πάω στο καμαρίνι, του λέω έτσι θα βγεις να τραγουδήσεις. Φοράει το κασκολάκι του, του Ολυμπιακού και βγήκε. Εμπρός. Καλησπέρα, Μπάγκη. Γεια. Τι κάνεις. Καλά. Ολυμπιακός από Κάσο. Ναι, γεια σου. Ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Περιμένω. Μακουστάκι. Περιμένω. Ήθελα να μου πεις η απόραψή σου στους κάλους. Τι. Τι είπε μου, ρε. Στους σκάλους. Εσύ. Σιγά με ασχοληθώ. Σε ορισμένους, το σάλιο μου, προτιμώ να το φτύσω. Παρά να το χαλάσω με εσάς. Σε ορισμένους, για πλάκ. Θα το φτύσω, παρά να το χαλάσω για εσάς, για τη μούρη σας. Εντάξει. Πήγαινε βουτά τώρα εκεί, με στα πετρέλαια, θα κάνεις κανένα... Εμπρός. Ναι. Πνίξετε, ρε, που στήσε. Άκου, λέει, πήγε στο Γουέμπλε. Είστε διάλα από εκεί, συχαμένη. Συχαμένη. Και θυμάμαι, εκείνη η χούντα που υπήρχε τότε, πάνω από δύο άτομα, όποιος μίλαγε με δεύτερο άτομο, τον πηγαίνανε μέσα. Τους αφήσανε να πήγαν και Ομόνια, μετά τον Ερυθρό Αστέρα. Καταλαβαίνετε τώρα. Και άλλη μια μαλακία του Παναθηναϊκού, που εγώ τους λέω να πας και την κόψουνε. Ρε βλάκες εσύ οι παλέμαχοι του Παναθηναϊκού. Μιλάμε για ζώα τώρα. Ποιος γονιός τώρα, ο Τομαράς, ο Φυλακούρης, που έχω μάθει είναι καλό παιδί, αλλά μιλάμε για μπάλα τώρα. Ο Αντωνιάδης. Ποιος άλλος, το σέντρε μπακ. Λοιπόν, έχω μάθει. Όχι, το κάνετε συχνά, κάθε χρόνο το κάνετε. Φαίνεται τον Άγιαξ, όχι φαίνεται, σιγά μην φαίνεται, δεν έρχεται το Άγιαξ. Κάνετε παιχνίδι με όποια ομάδα βρείτε και καλά ότι πήγατε Γουέμπλεϊ. Τι έγινε, ρε. Ρε τα τάγκ σας πήγανε, ρε. Οι ελπίστριες, ρε. Του Ιωαννίδη, ρε. Του Πατακού, ρε. Και του Παπαδόπουλου. Τα είπε η γυναίκα του Παπαδόπουλου. Πονάτε. Λέω ψέματα. Μπας την έβαλα εγώ. Εμπρός. Τάκη, καλησπέρα. Γεια. Yeah. Ολυμπιακός, από Λιούπολη. Ναι. Μιχάλης. Ναι. Έχω να κάνω μια δήλωση. Πες. Μας κλάουν τα αρχή για όλοι, Τάκη. Παναθηναϊκός, μας κλάουν τα αρχή για τους γαμάμε όλους. Mm. Αυτό ήθελα να πω. Μπράβο, αγόρι. Εγκρίνω. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Ρε, κανάς ντεμεκ θα βγει, ρε, ντεμεκ. Ρε, σα λέω. Ρε, μα λες. Ντεμεκ. Το ντεμεκ είναι και καλά. Δηλαδή πάει τώρα εκεί, σε ένα παγκοσμίο του λέει ντεμεκ. Τι είναι ντεμεκ, τι μαλάκι. Λέει, φάγαμε παπά. Δηλαδή, λέει ο ένας παγκοσμίο στον άλλο, ρε φάγαμε παπά. Αντί να του πει, ρε μας παραμυθιάσανε. Ρε τι λέτε, ρε τι λέτε, ας τους παπάδες ρε ήσυχους ρε. Ρε τι φάγατε παπά ρε. Το καβλί μας έχετε φάει και δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Εμπρός. Καλησπέρα κύριε Τάκη. Ναι, λέγε. Καλησπέρα. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο στην εκπομπή σας. Τι? Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο στην εκπομπή σας. Ναι. Άκης ονομάζομαι. Ναι. Από Πρέβεζα παίρνω τηλέφωνο. Ναι.
Ολυμπιακάρα. Ναι. Κατακόκκινη πρέβδα Ολυμπιακάρα. Ναι, το ξέρω. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, για εσάς και για τους συνεργάτες σας. Ναι. Έχω να σας πω ότι όσα τηλέφωνα και να παίρνουν οι κολομπάζελοι και τα κολομπαζέλια, πάντα πούσα να τρώω τον Ολυμπιακό. Γιατί ένα Ολυμπιακός ήταν, είναι και θα είναι. Τι? Να μην πάρουν τώρα τα πρωταθλήματα που έχουν φάει. Πούσε και να αρχίσει που δεν πάρει τον Ολυμπιακό. Περίμενε, μην μου πνίγεις. Και να μην πει κανένα Παναθηναϊκός να πει μαλακίες. Ένας είναι ο Ολυμπιακός. Ναι, άμα στα πω να μου τα ξαναπείς, αποκλείεται να μου τα βρεις ίδια. Όχι έτσι. Τόσο τα ξαναπώ για να στα πω και ένα έλεγε για τα προβλήματα και πότε τα έχουμε πάρει. Όχι, ρε, άλλο λε, πιο σιγά να. Δεν είπα αυτό, είπα πιο σιγά να ακούω και εγώ τι λε. Έφυγε. Σε ακούω για τον εαυτό. Α, ωραία, ωραία, ωραία. Συνέχισε αγόρι μου, απλά όμω, επειδή έχει μια, ένα επίπεδο αυτή η εκπομπή, έχει λόγο. Να μιλάμε και να καταλαβαίνω τι μου λε. Μάλιστα. Α. Λέγε πάλι. Αυτά 29 που χρονών στο αίμα του ανθρώπου κυλάει κόκκινο είναι το αίμα. Μα το ξέρω. Για ποιο λόγο. Για ποιο. Γιατί είναι το αίμα του Ολυμπιακού μέσα. Μπράβο, αγόρι. Είναι το αίμα του Ολυμπιακού. Δηλαδή όταν γεννιέται ο άνθρωπος ή θα γεννηθείς Ολυμπιακός. Δεν γίνεται να γίνεις Ολυμπιακός. Το ξέρω. Είτε θα γεννηθείς Ολυμπιακός, δεν γίνεται να γίνεις την πορεία. Σωστό. Γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Σωστό. Γεννιέσαι Ολυμπιακός. Μπράβο. Κύριε Τάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακολουθώ την εκπομπή σας κάθε μέρα, ναι, κάθε φορά μιλάς. Που έχετε στον υπολογιστή. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Από Πρέβεζα Άκης λέγομαι. Ναι, θα ξαναπάρω τηλέφωνο. Να πάρεις ένα και το κουμπάρι. Και είσαι ο καλύτερος φίλαθλος, ο καλύτερος άνθρωπος, ο καλύτερος Ολυμπιακός. Να είσαι καλά, φίλε. Γιατί ένας είναι Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός είναι θρησκεία. Ο Ολυμπιακός είναι θρησκεία. Ολυμπιακός. Είναι θρησκεία. Πώς δεν ο άλλος είναι χριστιανός. Έτσι λέμε είσαι και Ολυμπιακός. Άκουσε με φίλε. Συμφωνώ, αλλά ο Ολυμπιακός είναι κάτι πιο μεγάλο ακόμα. Είναι δεν πιο είναι... μεγάλο από το πιο μεγάλο, φίλε, πιο μεγάλο ακόμα και από είναι αυτό. Πιο μεγάλο από το θρησκεία. Δεν γίνεται ρε παιδιά τώρα να μην ασχολούμαι με τον κορονιό και να, έχω, να σκέφτομαι πότε θα πάω γήπεδο σήμερα. Τα τρεις αγώνες, προχτές άλλους τρεις. Αυτό το κάνουν όλοι οι Ολυμπιακοί. Δεν, είναι Ολυμπιακός. Δεν θέλω τώρα να λέω και πράγματα που μπορεί κάποιο Ολυμπιακοί που είναι μικροί 15-16 χρονών να φανατίζονται από μένα και δεν θέλω. Γι' αυτό μαζεύω τα λόγια μου, γιατί δεν θέλω να πω, ας να τα γνωρίσουν μόνα τους εκείνα τα πιτσιρίκια όπως τα γνώρισα και εγώ. Να μην, κύριε, φανατίζω, να μην φανατίζω τα κύριε, πιτσιρίκια λέω. Τάκη θα με λες, ας το κύριο. Ναι, όχι, ναι. Πες. Όχι, ό,τι λέτε, εγώ επειδή σας παρακολουθώ κάθε φορά στον υπολογιστή, ό,τι λέτε έχετε δίκιο. Όλοι και εμείς που είμαστε φανατικοί Ολυμπιακοί εδώ πέρα στην Πρέβεζα, δεν μπορούμε να σηκώσουμε ούτε το κεφάλι για να μιλήσουμε όταν μιλάτε εσείς. Για να λέγες Ολυμπιακός, πρέπει να σε έχει χρήσει, ξέρω, ο Θεός. Ο Ολυμπιακός είναι παραπάνω από θρησκεία. Έτσι, μπράβο. Και τώρα τα τσουτσάκια και μαλάκες που βγαίνονται τώρα στο κανάλι το δικό σας και λένε τα χίλια δυο μαλακές, είτε Παναθηναϊκός, διάγεται, είναι όλοι μπάσταρδοι είναι. Μπράβο, αγόρι. Για να είσαι Ολυμπιακός, πρέπει να πας μέσα στο αίμα σου να είσαι Ολυμπιακός. Ναι. Ή αλλιώς έχει γεννήσει. Κάθομαι, παρακολουθώ την εκπομπή σας, χίλια δυο φορές έχω παρακολουθήσει και είπα σήμερα γαμώ το λέω, ωραία, και πάρε τηλέφωνο. Πάρε. Γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο. Α, ωραία. Για να είσαι Ολυμπιακός πρέπει καταρχήν να το νιώθεις, να είσαι μέσα στην ψυχή σου Ολυμπιακός, να είσαι στο αίμα σου Ολυμπιακός. Δεν είναι απλή ομάδα Ολυμπιακός. Όχι. Είναι το κάτι άλλο, δεν υπάρχει στη ζωή. Και πρέπει να γεννηθείς να είσαι Ολυμπιακός. Τι? Πρώτα πρέπει να πεις, όταν είσαι μωρό, πρώτα πρέπει να πεις τη λέξη Ολυμπιακός και μετά πεις τη λέξη μάνα. Ναι ρε φιλαράκο μου, ναι ρε φίλε. Ολυμπιακός! Μια ζωή του γαμάνα με ρε Τάκη. Ε, φίλε, το καλύτερο τηλέφωνο της πενταετίας. Και μια ζωή θα τους γαμάμε ακόμα. Ναι, ναι. Πρώτη φορά σε παίρνω τηλέφωνο στην εκπομπή, ναι. Άκης λέγομαι, σαν τον Κουνιαδάκη στον Άκη που δεν τον βλέπουμε εδώ πέρα σήμερα στην εκπομπή, αλλά ελπίζω να είναι καλά. Καλά είναι, μια χαρά. Πρώτη φορά σε πέρα από Πρέβεζα σε παίρνω. Ρε φίλε, και πέρασα από το καλοκαίρι, πέρασα από την Πρέβεζα. Κάμω την πουτάνα, πού να σε βρίσκα. Τάκη μου, είμαι τόσο φανατικός Ολυμπιακός, δεν μπορείς να καταλάβεις καθόλου.
Και χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα και μιλάω μαζί σου αυτή τη στιγμή. Εντάξει, δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Σαν Ολυμπιακή είναι σπουδαίο. Είδε, για μένα είναι το πιο σπουδαίο. Μιλάω με τον καλύτερο Ολυμπιακό σύλλογο του κόσμου. Ρε φίλε μου, μπράβο σου, ρε φίλε μου. Σ' αγαπώ πάρα πολύ, Τάκη. Παρακολουθώ τις εκπομπές σου. Ευχαριστώ και εσένα και τους συνεργάτες σου. Ευχαριστώ και την εκπομπή σου. Που μας δίνετε τη δυνατότητα να μάθει ο κόσμος, να μάθουν τα παλιωγαλημένα, τα βαζέλια, να μάθουν όχι ποιος είναι ο Ολυμπιακός. Ναι ρε φίλε μου! Και εκπομπές σου και μέσα από το YouTube εδώ πέρα όπου σε βλέπουμε, που μαθαίνει ο κόσμος. Ναι, εδώ φίλε. Τάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έδωσες τη δυνατότητα να μιλήσω μαζί σου. Και εγώ φιλαράκο, χάρηκα. Θέλω να σου κόψω τώρα το τηλεοπτικό σου, εδώ πέρα το χρόνο σου. Για να μιλήσουν και άλλα άτομα προς. Εδώ μιλάω μόνο το βράδυ που κοιμάμαι στον όνειρό μου, μιλάω με Ολυμπιακούς. Τι νομίζεις, βλέπω εγώ όνειρα. Τέτοιο είδους όνειρα βλέπω. Άκουσα με. Θέλω να πάρεις τηλέφωνο και την Παρασκευή που θα είναι ο Άκης. Θέλω να γνωρίσεις και αμήν. Θα σε πάρω, στορκίζομαι, θα σε πάρω. Όχι εμένα, τον Άκη. Θα σε πάρω, μιλήσω και με τον Άκη. Ναι, γιατί εγώ Παρασκευή θα. Δεν έχουμε πάρει μόνο την παλιωμαλαγισμένα. Τι? Για να το πάρει και βγάζουν γλώσσα και μιλάνε. Ναι, τι καουζίνες μου ρε. Τι πιάνε, τι πρέπει να λες, γάμε εθνική πρέπει να είναι. Μόνο Ολυμπιακός είναι πρώτος μωρετάκι. Ναι ρε φίλε. Μόνο Ολυμπιακός είναι πρώτος μωρετάκι. Τώρα με τον ανθρώπο ο Θεός, γιατί έδωσε το αίμα του ανθρώπου κόκκινο μέσα. Ναι ρε φίλε. Και έδωσε πράσινο. Μετά από αυτό το τηλέφωνο έχω γίνει ακόμα πιο πολύ Ολυμπιακός. Για ποιο λόγο, πέρα, εξήγησέ μου λίγο, γιατί ο Θεός είπε το αίμα του ανθρώπου να είναι κόκκινο. Ναι μωρέ. Γιατί είναι μόνο Ολυμπιακός μωρετάκι. Ναι. Μόξερ με χαμίσο, έχουν φάει όλα τα χίσια του Ολυμπιακού έχουν φάει. Ναι. Και βγαίνουν και μιλάνε τώρα. Τα αρχίδια έχουν φάει, ναι. Όλε τι σπούτσε του Ολυμπιακού τι έχουν φάει. Ναι. Και τρώγανε, τρώνε και θα τρώνε πούτσα. Και πούτσα και αρχίδια, όλα μαζί. Αυτά θα τρώνε μόνο τον Ολυμπιακό, γιατί αυτό είναι ο Ολυμπιακό. Ναι, ρε φίλε μου. Ναι. Πάντα ο πρώτο είναι ο Ολυμπιακό. Και σε παρακαλώ και πε και στου εργάτε μου, μόλι κλείσει την εκπομπή. Πέρασε και τον ήλιο μου, ρε γάμο, να πάνε να γαμηθούν όλοι. Ναι ρε φίλε μου, να τρώνε πούτσες αρχίδια και να πάνε να γαμηθούνε. Άκης, από Πρέβεζα, να σημειώσεις, να με όπως είχε στον άλλο τον Καστοριανό. Άστον άλλο, αυτό, εγώ εσένα θα πει ο Καστοριανό ρε. Εσένα θέλω φίλε, είσαι ένας Ολυμπιακός. Θα σε πάρω την Παρασκευή. Ναι. Να μην είσαι να είναι και ο Άκης μαζί. Ναι. Καλά, εγώ... Όταν σου μιλάω, μαλάκα, όταν σου μιλάω για φανατικό Ολυμπιακό, μαλάκα, μέσα στο κόκαλο είμαι Ολυμπιακός. Θα μου σκίσω όλο το δέρμα και μέσα στο κόκαλο θα δίνω τη λέξη Ολυμπιακός. Ναι. Θα ήθελα να μου κάνει εγώ και τα τατουάζ μέσα στο κόκαλο. Μπράβο, ρε φίλε. Και βγαίνουν τα μαλακισμένα. Ναι, ρε, στο κόκαλο δεν τατουάζ. Ναι. Γιατί όταν πεθάνουμε, το σώμα θα λιώσει. Εδώ το κόκαλο θα είναι για πάντα με το σήμα του Ολυμπιακού. Ναι. Φίλε, έλα το κάνουμε παρέα. Αλήθεια σου λέω. Μάκα, ωραία, αυτό θα κάνω. Σκίσω εδώ, απλά. Κάκι μου! Ναι, περίμενε. Να μου πεις τι τρώνε οι Παναθηναϊκοί, να μην τα ξεχνάω. Τρώνε τις πούτσες και. Πούτσες, σκίστε τα πάνε όλα τον Ολυμπιακό, τα έχουμε πάει μωρετάκι. Πες το πω για την Παρασκευή. Ναι. Όλα, όλα, ό,τι σκίστε έχει ρίξει ο Ολυμπιακός, πάνε στους Παναθηναϊκούς. Πάνε, καλά, η άκρη δεν υπάρχει. Αυτό να το πούμε. Να το πούμε τώρα. Η ΑΕΚ δεν υπάρχει. Έχω ένα γάμα εθνική, έχει πέσει κατηγορία. Ο ΠΑΟΚ υπάρχει. Ο ΠΑΟΚ υπάρχει. Άρα μπάσταρδα από εκεί. Τι είναι? Και αυτοί πεσμένοι. Τίποτα. Δεν έχουμε κανένα αντίπαλο. Κανένα αντίπαλο δεν έχουμε, ρε. Δίπλα μόλις στο στρατό σηκώνουν την ελληνική τη σημαία, δίπλα πρέπει να σηκώνουν τη σημαία του Ολυμπιακού. Κοίτα. Αυτό. Κάτσε, περίμενε. Τάκη μου, αγαπώ τον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί να καταλάβει πόσο αγαπώ τον Ολυμπιακό. Μάλιστα, Παναγία. Τέτοιο Ολυμπιακό. Τον λέμε. Αγαπάω, δεν πάρε μου την ψυχή. Πιάσε με στο φέρετρο μέσα να μου πει πάνω είναι Ολυμπιακό. Φτάνει! Θρύλε, Θεέ μου! Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε. Τάκη μου, χάρηκα πάρα πολύ. Θα σε πάρω την Παρασκευή να είναι και ο Άκης μαζί. Ναι. Τα χαιρετίσματά μου στον Άκη και εγώ, Άκη, λέγομαι, από Πρέβεζα. Ναι ρε Άκη. Σε παίρνω τηλέφωνο. Τάκη μου, χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε. Κι εγώ. Ζήτω ο Ολυμπιακός μας. Παιδιά, δεν ξέρω τι είπατε εσείς. Εγώ με τέτοιους Ολυμπιακούς θέλω να μιλάω.
τέτοιου επίπεδου Ολυμπιακούς. Να δίνουν τη ζωή τους. Όχι να πετάνε τα διάρκεια τους σε ένα χ του Ολυμπιακού. Που ευτυχώς είναι κανένα δύο άτομα, τρία, μην νομίζω ότι είναι πολύ. Λοιπόν, Μαρκές, μετά από αυτό το τηλέφωνο, δεν θέλω τώρα... Φάγατε παπά, δηλαδή, σας πάω... Ναι. Λοιπόν, μετά από ένα τέτοιο τηλέφωνο, Ντεμεκ, ρε Ντεμεκ. Λοιπόν, μετά από ένα τέτοιο τηλέφωνο, πάω να κάνω ένα τσιγάρο και έρχομαι.